Μεγάλος αριθμός προσφύγων από το Λευκόνικο και όχι μόνο κατέκλυσαν σήμερα το μεσημέρι το οίκημα του Προσφυγικού Σωματείου το Λευκόνικο στη Λάρνακα, απολαμβάνοντας παραδοσιακό οφτό και ζυμαρικά του Λευκονίκου στο πλαίσιο της τρίτης γιορτής του οφτού και του τέταρτου ταξιδιού στις παραδοσιακές γεύσεις του Λευκονίκου. Από τη Λευκοσία μέχρι την Απόστολο Ανδρέα σταματούσαν πάμπολα λεωφορεία για να φάνε και να πιούν και να πάρουν οφτό. Τα ζυμαρικά μας, πλούσια γη με σαρκά, εφοδίασε τις γυναίκες με σιτάρι. Οι γυναίκες μας ήταν του σπιτιού και έτσι έφτιαχναν τα παραδοσιακά μας. Μια εκδήλωση που δίνει την ευκαιρία στους Λευκονικιάτες και στους φίλους του Λευκονίκου να ανταμώσουμε, να θυμηθούμε τα παλιά και να ταξιδέψουμε νοερά στο Λευκονικό μας. Η σημερινή συναισθίαση ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού Μεταφορών Γιάννη Καρούσου, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του δεν άφησε ασχολίαστη την προκλητική απόφαση του κατοχικού καθεστώτος να μην επιτρέψει την τέλεση θείας λειτουργίας σήμερα στο παρεκκλήσι του Τιμίου Σταυρού στο κατεχόμενο Λευκόνικο, επευκαιρίας της μεγάλης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που τιμάται την ερχόμενη Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου. Θέλω να καταδικάσω αυτό το γεγονός και να σας επιβεβαιώσω ότι εμείς σαν κυβέρνηση θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επιληθεί αυτό το θέμα και να βεβαιωθούμε ότι οι Λευκονικιάτες, τα λειτουργάτες στην εκκλησία σας δυνά, έστω και με αυτές τις δυσκολίες. Το ετήσιο μνημόσυνο των ηρών του Λευκονίκου και όλων των κατοίκων της κοινότητας που έφυγαν πριν αλλά και μετά την εισβολή τελέστηκε τελικά από τον Ιερό Ναό Αγίας Έκλας στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίων Αναργύρων στην Λάρνακα.